Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Πανταζή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Ανσούλη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά, νομίζω ότι βγάλατε και ανακοίνωση και σαν πρόεδρος και σαν διοίκηση και του διευρυμένου συλλόγου, έτσι. Σαν Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων της Δυτικής Κεντρικής Μακεδονίας. Ακριβώς, που και εκεί γιατί αυτά τα παρατράγουδα, ναι, με κεφαλαίο του παρατράγουδα, παρατηρήθηκαν και στους δύο νομούς οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην Ομοσπονδία μας, δηλαδή Πέλα και Μαθία. Και Πέλα και η Μαθία ήταν το ίδιο. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Ήταν το πρόγραμμα εκείνο το οποίο είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από το πρόγραμμα. Ήταν το πρόγραμμα του Τζιτζικώστα, έτσι. Ακριβώς. Όπου και εκεί παρατηρήθηκε ακριβώς το ίδιο φαινόμενο. Τώρα. Και δεν είναι τυχαίο, ότι η εμπορική σύλλογη των πρωτευουσών των δύο νομών. Και αυτοί με επιστολές τους προς τον περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας εξέφραζαν και την απορία τους αλλά και τη λύπη τους για το γεγονός ότι οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις παρέμειναν για άλλη μια φορά εκτός χρηματοδότησης. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο πολύ πρακτικά θέλω να μιλήσουμε κύριε Πανταζή. Φταίει λοιπόν ο περιφερειάρχης, βάλαμε εμείς προϋποθέσεις και τους όρους, τις βάλαν άλλοι, κακώς τις βάλαν οι άλλοι, μπορούσαμε να βάλουμε κάτι άλλο εμείς. Ποιος φταίει για αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, αυτά μην τα ρωτώ σήμερα, κύριε Ανσούλη. Θα ρωτήσετε τον κύριο Περιφερειάρχη, τη υπηρεσία περιφέρεια και ούτω καθεξής. Θέλω να πω, μήπως αυτό εκείνο το πρόγραμμα, επειδή είναι ευρωπαϊκά χρήματα, μήπως αυτοί που δίνουν για τα χρήματα βάζουν και τους όρους? Εκείνο το οποίο εγώ έχω να σας πω είναι αυτό το οποίο βγήκε σαν ανακοίνωση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ναι, μετά το θόρυβο ο οποίος έγινε. Ναι. Και μιλάει για έναν καινούριο σχεδιασμό ενός καινούριου προγράμματος, το οποίο θα είναι πιο φιλικό, όλα αυτά σε εισαγωγικά, για τις μικρές επιχειρήσεις. Άρα το σχεδιασμό κάποιος τον κάνει. Ναι, ναι, αλλά έχει αξία να ξέρουμε. Τα λεφτά τα δίνει η Ευρώπη. 40 τα εκατομμύρια. Τα δίνει η Ευρώπη. Τα προφανώς. Βάζει και τους όρους η Ευρώπη. Αυτό θέλω να ξέρουμε. Λέει ακριβώς και η Ευρώπη ποιοι θα πάρουν. Ποιοι είναι οι όροι. Και είχαμε πει από την αρχή, κύριε Ανσούλη, ότι αυτά τα προγράμματα ευρωπαϊκά είναι δύσκολα και στην υλοποίησή τους, ναι, και στην εφαρμογή τους. Ναι, ξέρετε, ναι, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Γιατί αλλιώς είναι μια μικρή μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα και αλλιώς είναι μια μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη. Μικρή και μεσαία επιχείρηση για την Ευρώπη, κύριε Ανσούλη, νοείται μια επιχείρηση η οποία έχει πάνω από 50 εργαζόμενους. Μέχρι 100. Εμείς για μας εδώ αυτή είναι η γίγαντας. Εμείς δεν είμαστε πουθενά στο χάρτη. Ακριβώς. Και εκεί βλέπω ότι μπορεί να υπάρξουν διάφορα παρατράγουδα. Και αν αυτές οι διαφοροποιήσεις ή αυτές οι πολύ μεγάλες διαφορές εξαιτίας της δομής ελληνικής οικονομίας δεν λαμβάνονται υπόψη από αυτούς οι οποίοι σχεδιάζουν αυτά τα προγράμματα, τότε φτάνουμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε και σήμερα. Μάλιστα. Απλά είναι τα πράγματα. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Είχαμε και μια έκτακτη σύσκεψη που συγκλήθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας μετά τα όσα προέκυψαν με τις πολλές αντιδράσεις. Χθες, 6 το απόγευμα, 3 ώρες κράτησε. Συμμετείχαν περίπου 48 στελέχη της Περιφερειακής Αρχής, καθώς και εκτός από το συνδυασμό Κασαπίδη, το παρόν έδωσαν και συνεργάτες και ειδικοί σύμβουλοι του Περιφερειάρχη και αντιπεριφερειαρχών, στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και φυσικά και ο εκπρόσωπος της ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ, του προγράμματος δηλαδή για το οποίο συζητάμε. Θα αναλάβει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, από ό,τι φαίνεται, να βγει μπροστά και να εξηγήσει τι έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση, γιατί δέχεται πειρά από παντού. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και η αυρινή συνέντευξη τύπου, περίπου στις 12 το μεσημέρι, αν γίνει 12 το μεσημέρι, θα την προλάβουμε και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να την μεταδώσουμε και απευθείας. Είπε μάλιστα μια φράση μέσα ο Περιφερειάρχης, από τα πειρά που δέχεται, ότι κανένας δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στην Περιφερειακή Αρχή όταν έχει λερωμένη τη φωλιά του. Θα ξεσπάσει μεγάλος πόλεμος τώρα γύρω από αυτήν την. Τουλάχιστον να μας πει, κύριε Ρατσούλη, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Λογικά θα τα πει αύριο 12 η ώρα που είναι και η συνέντευξη. Άρα θα περιμένουμε να ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω και εμείς για να δούμε τι εξηγήσεις. Γιατί πολλά λέγονται για το να συζητήσουμε, ας πούμε, μερικά επιμέρους θέματα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το ανώτατο 40
να κάνουμε το ανώτατο παραδείγματος χάρη 20.000, κύριε Πανταζή, ώστε ακούστε, να διαβρεθεί η πίτα των δικαιούχων. Ακούστε. Λοιπόν, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020. Μάλιστα. Τηλεδιάσκεψη την οποία συγκαλεί ο κύριος Περιφερειάρχης με τη συμμετοχή των Πρόεδρων των Εμπορικών Συλλόγων της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Είναι οι αρχές του καινούργιου lockdown στο οποίο μπαίναμε τότε. Έτσι. Την ακριβώς επόμενη μέρα, 24 Οκτωβρίου 2020, η επίσκεψη του Περιφερειάρχη μαζί με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον Γιώργο του Βαβλιάρα, στην Καστοριά. Μάλιστα. Και σε δύο περιπτώσεις, τη μεν πρώτη, όλοι οι Πρόεδροι των Εμπορικών Συλλόγων. Ακριβώς. Όπου είχε δημιουργηθεί για το πρόβλημα. Και το πρόβλημα με την αστυνομία. Έτσι. Καλά τα θυμάστε. Λοιπόν, και στις δύο περιπτώσεις, και στην πρώτη με τη συμμετοχή των Πρόεδρων των Εμπορικών Συλλόγων, αυτό το οποίο είχαμε τονίσει τότε στον κύριο Περιφερειάρχη ήταν ότι τέτοιου είδους προγράμματα είναι καλοδεχούμενα, προφανώς και είναι καλοδεχούμενα, όμως έχουν ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα κατά τη δικιά μας την άποψη, το γεγονός ότι είναι δύσκολοι οι όροι και οι προϋποθέσεις τις οποίες βάζουν αυτά τα προγράμματα, ούτως ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν πολύ περισσότερες μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Αλλά το ίδιο υπόθηκε και την επόμενη μέρα από μένα τον ίδιο, στον κύριο Περιφερειάρχη, ακριβώς στη γωνία στον πεζόδρομο Ερμού και Αντιγάτζου Νευρίου, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια λόγια ακριβώς. Έτσι. Δεύτερη περίπτωση. Πάμε στις 5-12 του 2020. Με αφορμή το γεγονός ότι τότε ξεκινούσε η διαδικασία και είχε βγει στον αέρα η είδηση ότι πρόκειται να τρέξει πρόγραμμα το οποίο θα αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. Μάλιστα. Το οποίο ξεκινάει από σήμερα. Από σήμερα ξεκινάνε οι αιτήσεις, ναι. Οι αιτήσεις μέχρι και τις 24 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Με το 5.000 για e-shop. Και ας ελπίσουμε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν θα είναι τόσες και τέτοιες, οι οποίες θα δημιουργήσουν πάλι τα ίδια προβλήματα και την ίδια αναστάτωση. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, και σε εκείνη την περίπτωση, με πρωτοβουλία δικιά μας, της Καστοριάς, όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας, είχαμε στείλει πάλι μια κοινή επιστολή στον κύριο Περιφερειάρχη, με την οποία ζητούσαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Την ελάφρυνση, το να γίνουν οι όροι και οι προποθέσεις πολύ πιο φιλικοί και να μπορούν πολύ περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις, μικρές, οι οποίες εδώ λίγο, σε αυτό θέλω να μείνουμε. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Πανταζή, ποιοι είναι αυτοί οι όροι που έβγαλαν εκτός 2 στους 3 ή και παραπάνω ακόμα πολλές φορές από το πρόγραμμα? 2,9 στους 3. Ναι, περίπου, ναι, ακριβώς. Έτσι, γιατί είναι αναλόγως από νομό σε νομό κιόλας, αλλά... Κοιτάξτε, όταν ένας από τους βασικούς όρους και, μία από τις βασικές προϋποθέσεις είναι να υπάρχει εργαζόμενος σε ένα κατάστημα, τότε καταλαβαίνετε ότι αμέσως η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, πάνω από το 90% σχεδόν, φεύγει από τη και μέση. Μιλάμε για το νομό μας, για την περιφέρειά μας. Έτσι, δεν μιλάμε για. Δεν μπορεί να συγκεντρώσει βαθμολογία. Ναι, ναι. Προφανώς και δεν μπορεί να συγκεντρώσει βαθμολογία. Άρα εκεί σταματάει και η συζήτηση. Τι λέγαμε λοιπόν. Το 40 λέγαμε μπορούσε να είναι 20 ώστε να μεγαλώσει η πίτα των δικαιούχων. Κοιτάξτε, αυτό δεν το ξέρω, κύριε Ανσούλη, και δεν μπορώ να ξέρω τώρα τέτοια πράγματα και τις λεπτομέρειες. Γιατί έτσι, το 40 τελικά, που και πάνω από τα μισά χρήματα του προγράμματος πήγαν σε πάρα πολύ λίγους. Και πάντως, κύριε Ανσούλη, όταν σε μια περιφέρεια, την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, από τις 16.500-17.500 επιχειρήσεις, πόσες είναι αυτές οι οποίες επιλέγονται, είναι μόνο 1.700. Δηλαδή ούτε ένα 10%. Πόσοι έκαναν όμως και αίτηση, δεν έκαναν όλες. 4.400. Ναι. Έτσι. 4.400. Άρα μία στις 4. Οι υπόλοιπες 3 στις 4. Ήταν εκτός. Πού πάνε? Εκείνες δεν έχουν δηλαδή ανάγκες, εκείνες δεν έχουν υποχρεώσεις, εκείνες δεν έχουν προβλήματα επιβίωσης στην επιχείρησή τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι τις έχουν. Με αυτή τη λογική λοιπόν, όταν βγαίνει η περιφέρεια, το κράτος αν θέλετε έτσι, και λέει ότι ναι, θα βοηθήσουμε, θα στηρίξουμε και καλά θα κάνουν και θα στηρίξουν, γιατί πρέπει να στηρίξουν τέτοιες καταστάσεις, τότε είναι προφανές ότι θα πρέπει να αναλαμβάνουν υπόψη τους όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και αυτό το οποίο εμάς τουλάχιστον μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι σχεδόν πάντα, για να μην πω καθ' ολοκληρία, η μικρή εμπορική επιχείρηση μένει απ' έξω. Τώρα διαχρονικά. Βέβαια για τις πολύ μικρές υπήρχε αυτό το 1.000 έως 1.800 για όσοι έχουν έξοδα κάτω από 10.000. Για ελάτε να κάνουμε μια βόλτα στην αγορά λοιπόν για να δούμε πόσοι είναι αυτοί που έχουν κάτω από 10.000. Άρα λοιπόν μας λείπει ένα κομμάτι λίγο πάνω από αυτό, μέχρι εκεί που ήταν τα όρια του προηγούμενου προγράμματος. Αυτό το κενό έχουμε τώρα. Και το είχαμε τονίσει αυτό, και μάλιστα το είχαμε τονίσει έντονα στην τελευταία μας επίσκεψη, την οποία είχαμε κάνει στον κύριο Σαββόπουλο,
στο αμφιθέατρο της νομαρχίας μας, όπου ακριβώς είχαμε πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το κενό το οποίο μένει από το 10 μέχρι το 20, το 25, το 30, θέλετε, δεν ξέρω τι ποσά μπορεί να βάλει κάποιος στο καινούργιο πρόγραμμα, έτσι. Αυτό το κενό πώς θα καλύφθει. Ναι. Αυτό το κενό πώς θα καλύφθει, ναι. Άρα προφανώς και υπάρχουν προβλήματα σε όλη αυτή τη διαδικασία και στα σίγουρα δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι μπορούμε να δούμε. Μένει όμως να δούμε ποιος έβαλε τους όρους, δηλαδή ποιος έβαλε τους όρους. Ποιος είπε ότι με αυτά τα μόρια θα πάρεις αυτή τη βαθμολογία και αυτά τα λεφτά. Αυτό μένει να το δούμε ποιος το έκανε. Πάντως, γιατί εκτός... αν το έκανε η περιφέρεια, τότε δεν το σχεδίασε σωστά. Αν το έκανε η Ευρώπη, τότε τι να σου κάνει και η περιφέρεια. Πρέπει να μάθουμε ποιος έβαλε τους όρους, ποιος έβαλε τη βαθμολογία, τη μοριοδότηση και τελικά γιατί έτσι πώς έγινε. Όντως έβγαινε η βαθμολογία με ένα, θα λέγαμε, αυτοποιημένο σύστημα, κύριε Πανταζή. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι αυτοματοποιημένο. Κακώς το πήρε κάποιος, μα αυτό έβγαλε η βαθμολογία. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή, να το εξηγήσουμε και αυτό, ότι όπως ήταν η βαθμολογία, δεν έγινε κάτι παράξενο ή κάτι παράτυπο ή κάτι παράνομο. Όχι. Αυτό έγινε είναι σίγουρο. Κανονικότατα, αυτοποιημένα. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Όπως σίγουρο και είναι και αποδεδειγμένο, κύριε Ανσούλη, και καταθέσαμε στον Περιφερειάρχη αυτές τις αλλαγές, οι οποίες έκαναν δύο συγκεκριμένες περιφέρειες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Δωδεκανήσων, οι οποίες δεν ξέρω με ποιο τρόπο, έτσι, βρήκανε. Άλλαξαν τους όρους. Μια λύση και άλλαξαν τους όρους. Τους έκαναν πιο φελικούς γιατί έχει σχέση με τη μικρή εμπορική επιχείρηση. Έτσι, και εγώ για αυτές μιλάω, δεν μιλάω για κανέναν άλλο κομμάτι. Εντάξει, για τα άλλα τα κομμάτια θα μιλήσουν οι άλλοι συνάδελφοι. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λέμε ότι σχεδιάζουμε, και είναι στη σκέψη της περιφέρειας, όντως, αυτό καταλαβαίνω και από αυτά που λένε, να δημιουργήσουν και ένα νέο πρόγραμμα. Χρειάζονται ίσως άλλα για να καλυφθούν όλες οι επιχειρήσεις. Μπορεί να χρειαστούν, κάποια στιγμή είχαμε ακούσει και για τα περίφημα 100 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα βρεθούν άλλα 60 ή 70 ή 80, πόσα θα βρεθούν. Αλλά μήπως και στο επόμενο που θα σχεδιαστεί πάλι τα πάρουν αυτοί που πήραν και τώρα. Πιστεύετε ότι όποιο πρόγραμμα από εδώ και πέρα πρέπει να βγει, πρέπει να εξαιρεί αυτούς που πήραν τώρα ενίσχυση? Έτσι κι αλλιώς ήταν μια από τις απόψεις που δεν είχαμε καταθέσει στον Περιφερειάρχη. Όποιοι έχουν ενταχθεί με κάποιον τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόγραμμα, αυτόματα να αποκλείονται. Μάλιστα. Μα είναι προφανές ότι δημιουργείται τεράστιο θέμα αδικίας. Θέλω να πω δηλαδή, μην ξαναγίνει κάποιο πρόγραμμα και ξαναπάρουν πάλι οι ίδιοι με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω, τι να πω. Τι να σας πω, κύριε Αντσούλη. Τι να πω, κύριε. Με τον κύριο Βαβλιάρα, τον κύριο Λυσαρίδη, έχετε κάποια επικοινωνία μετά από όλα αυτά που έγιναν από την όχι. Πέμπτη? Πότε ανακοινώθηκε? Νομίζω ότι την Πέμπτη ανακοινώθηκαν. Όχι, αλλά νομίζω ότι την επιστολή την οποία στείλαμε στον κύριο Κασαπίδη, την επιστολή την οποία κοινοποιήσαμε στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, στους δύο αντιπεριφερειάρχες ανάπτυξης της περιφερειάς μας, στους βουλευτές, οι οποίοι μου κάνουν εντύπωση γιατί δεν παρενέβησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχοντας κατά νου και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη Δυτική Μακεδονία, έτσι. Για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Και από όλους αυτούς τους βουλευτές των 6 νομών, οι οποίοι ανήκουν στην δικιά μας νομοσπονδία, ένας και μοναδικός έκανε μια τέτοια παρέμβαση. Και θα λέγω ότι είναι και προς τιμή του ο βουλευτής Πέλλας, ο κύριος Καρασμάνης, τον οποίο θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε κιόλας για την παρέμβαση αυτήν την οποία έκανε. Και, αλλά βέβαια και οι απαντήσεις οι οποίες πήρε μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από τον οποίο κατατέθηκαν οι ερωτήσεις στα αρμόδια υπουργεία, ήταν οι γνωστές απαντήσεις υπηρεσιακές, οι οποίες πάντα έρχονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, έρχονται και κάποια μηνύματα. Μάλιστα, μας στέλνει και ένα μήνυμα άνθρωπος που έχει πάρει 10.000 περίπου, ας μην πω ακριβώς το ποσό, βοήθεια, και λέει: δεν είναι δίκαιο εμείς που έχουμε και εργαζόμενους, αλλά και είχαμε πραγματική μείωση του τζίρου, να είμαστε πιο πάνω στη βαθμολογία από κάποιον που δεν έχει υπαλλήλους ή δεν είχε καθόλου μείωση στα έσοδά του. Σας το είπα από την αρχή. Γιατί αυτοί οι όροι ήταν ουσιαστικά, έτσι. Και είπα από την αρχή ότι αυτοί οι οποίοι είχαν εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους, προφανώς και είχαν ένα πολύ μεγάλο αβάντζο απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους. Ναι. Όμως αυτό δεν σημαίνει, κύριε Ανσούλη, ότι όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να αποκλειστούν. Ναι. Δηλαδή πιστεύετε ότι και μια επιχείρηση που δεν είχε μείωση του τζίρου, πιστεύετε ότι πρέπει να υποδεχθεί αυτή? Πολύ απλά, κύριε Ανσούλη, αν μια επιχείρηση έχει έναν ή δύο εργαζόμενους, έτσι όπως κυλάει η κατάσταση αυτή την περίοδο στην οικονομία της χώρας, είναι πολύ εύκολο
αργά ή γρήγορα να μην υπάρχει και σε αυτή την επιχείρηση κανένας εργαζόμενος. Ναι. Και τι έχει συμβεί τώρα από την Πέμπτη? Επειδή δημοσιοποιήθηκαν, και έτσι πρέπει να γίνει όπως γίνεται σε κάθε πρόγραμμα, δημοσιοποιούνται τα όνομα, τα ονόματα, οι επιχειρήσεις και το ποσό ακριβώς που παίρνει ο καθένας. Έχει λοιπόν συμβεί το εξής, φαντάζομαι ότι έχει γίνει και σε άλλους νομούς, αλλά στην Καστοριά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τηλέφωνα παίρνουμε για να μας λένε ότι ο Τάδε πήρε τόσα, ότι ο Δίνα πήρε άλλα τόσα. Εντάξει, όμως δημιουργείται ο λεγόμενος κοινωνικός αυτοματισμός. Εμείς πάντως, να πω, να το διευκρινίσουμε λίγο, έτσι, δεν πήραμε τίποτα. Οπότε μπορούμε να μιλάμε. Δημιουργείται ο λεγόμενος κοινωνικός αυτοματισμός, κύριε Ατσουλή, και αυτό δεν είναι. Ναι, δημιουργείται αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν, εδώ τι κάνουμε? Στρέφουμε την προσοχή μας στο πόσα πήρε ο Α ή ο Β. Δυστυχώς, και εκεί αρχίζει να δημιουργείται ένα θέμα. Δηλαδή, αρχίζουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους με ένα άλλο μάτι. Ναι. Δυστυχώς έτσι γίνεται. Ναι. Και είναι η φυσιολογική κατάληξη όλης αυτής της συζήτησης. Κατά τα ψέματα. Και νομίζω ότι ακόμη και αυτά τα χρήματα που έχουν πιστωθεί τώρα για να τα πάρεις, πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να συνεχίσεις να λειτουργείς την επιχείρηση. Για τρία χρόνια το λιγότερο. Για να κάνεις ισόποσα έξοδα με αυτά τα ποσά τα οποία παίρνεις. Είναι κάποιες λεπτομέρειες στις οποίες αυτοί οι οποίοι είχαν την τύχη να ενταχθούν, αν δεν τις ήξεραν, θα τις μάθουν στην πορεία, φαντάζομαι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση όντως για κάποιοι... τουλάχιστον τρία χρόνια να λειτουργεί η επιχείρηση, ναι, να μην υπάρχει απόλυση εργαζόμενου και πάει λέγοντας. Ή κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες δεν είναι και τόσο απλές ίσως λεπτομέρειες. Ναι, πιθανόν. Όχι πιθανόν, ναι. Στα σίγουρα. Να το δούμε λοιπόν και αυτό. Στα σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε κύριε Πανταζή, εσείς θα ζητήσετε κάποια συνάντηση, θα περιμένετε αρχικά να ακούσετε αύριο την περιφέρεια αναλυτικά για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, θα ζητήσετε κάποια συνάντηση να τα πείτε ξανά από την αρχή? Σας ανέφερα συγκεκριμένες ημερομηνίες με συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία στέλναμε και σαν Καστοριά και σαν Εμπορική Σύλλογη Δυτικής Μακεδονίας και σαν Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε κάποια συνάντηση. Δεν νομίζετε? Ακόμη δηλαδή και αν σχεδιαστεί νέο πρόγραμμα, εκεί πιστεύετε ότι και με δεδομένα αυτά που περάσαμε, δεν έχετε επίσης λόγο να είστε και εκεί στην σχεδίαση ή στο πώς θα γίνει, να πείτε και μια ιδέα σας? Ή ακόμη αυτό το απλό που είπατε, να αποκλειστούν όσοι πήραν? Το έχουμε πει ευθέως εξ αρχής αυτό το πράγμα, κυρία Αντσούλη. Αν κανείς διαβάσει προσεκτικά αυτά τα οποία ανακοινώνουμε κατά καιρούς, αλλά φοβάμαι ότι λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι τα διαβάζουν, εκεί πέρα μέσα τα λέμε όλα, έτσι, και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποιος λόγος, ναι, να μπαίνουμε και σε μια διαδικασία είπα, μου είπες, ξύπα και πάει λέγοντας, έτσι. Κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη και αν... κυρίως αυτό, αν είστε και εσείς αποδέκτης σαν πρόεδρος παραπώνων από συναδέλφους σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακούω. Τι έχει συμβεί, έτσι. Και όχι μόνο από την πόλη μας, έτσι. Και όχι μόνο από την πόλη. Όχι μόνο από την πόλη μας. Γιατί με την ιδιότητα και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μου παίρνουν και συνάδελφοι από άλλες πόλεις, από άλλους νομούς. Οι ανακοινώσεις τις οποίες έχουν βγάλει εμπορικοί σύλλογοι σε άλλους νομούς, θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο έντονες ακόμα και από την επιστολή διαμαρτυρίας την οποία στείλαμε προχθές προς τον Περιφερειάρχη. Υπάρχουν αντιδράσεις, αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Άνσουλη. Και το επαναλαμβάνω για να είμαστε και ξεκαθαρισμένα απέναντι στον οποιονδήποτε, έτσι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, ότι η αντίθεσή μας δεν είναι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα. Λειτουργήσε γιατί έτσι ήταν αισθημένο, γιατί έτσι ήταν σχεδιασμένο. Και κανένας δεν μπορεί να ψέξει κανέναν για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επιλογή, για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η βαθμολογία, ναι, ναι, και πάει λέγοντας, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Η πολύ μεγάλη μας διαμαρτυρία και η πολύ μεγάλη μας αντίδραση είναι εξαιτίας του γεγονότος ότι ευθύς εξ αρχής, παρόλο που πολύ έγκαιρα είχαμε επισημάνει το γεγονός ότι θα δημιουργηθούν αδικίες και θα δημιουργηθούν προβλήματα, δεν ελήφθηκαν υπόψη αυτά τα οποία ζητήσαμε. Μάλιστα. Δηλαδή, το επαναλαμβάνω και ας κλείσουμε και με αυτό, να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις οι οποίες να είναι πολύ εύκολες και πολύ προσβάσιμες για τις μικρές επιχειρήσεις. Γιατί και αυτές πρέπει να μείνουν στην επιφάνεια, έτσι. Κύριε Πανταζή, τα λέμε πολύ σύντομα. Θα σας χρειαστούμε ίσως, γιατί μετά από την αυριανή μέρα που θα δοθούν οι εξηγήσεις, ίσως ανοίξει και νέος κύκλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τέλος, μιας και έχουμε λίγο χρόνο, ναι, να θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γούνας. Α.
με την ιδιότητά μου του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικού Συλλόγου Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι πρόεδροι τώρα των Ομοσπονδιών πρέπει να συνεργάζεστε. Έχει την τύχη ο νομός μας να έχει δύο προέδρους σε δύο καλές ομοσπονδίες, θα έλεγα. Ναι, έτσι. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ανσούλη, ναι, και ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα και πολύ πιο γρήγορα. Αύριο θα ξέρουμε. Πρέπει να βρει τον τρόπο να εξοικονομήσει κονδύλια, ούτως ώστε να βγουν στον αέρα προγράμματα για να μπορέσουν μικρές εμπορικές επιχειρήσεις και αυτές να σταθούν στα πόδια τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.